Θα πούμε σε λίγο εδώ στο μήλο, στη σκιά κάνει κρύο. Γιατί να μην βάλουμε σαν το μέλτο, ναι. Θα μην σας πιάσει κοιλιά σαν το μήλτο, εδώ στο προσήλιο καλύτερα. Βρισκόμαστε στο προάβλιο του παλιού σταθμού της παλιάς Ορεστιάδος. Σήμερα, όπως είπαμε, η παλιά Ορεστιάδο ονομάζεται Καραγάτσι. Με τη συνθήκη της Λοζάνης, η Αδριανούπολη, η Ανατολική Θράκη, με την ανταλλαγή των πληθυσμών φύγανε οι προγονείς μας αναγκαστικά, αλλά από εδώ, από την παλιά Ορεστιάδα, φύγανε το 23 με τη συνθήκη της Λοζάνης. Πήγαν απέναντι στην Ελλάδα και κτίσανε τη νέα Ορεστιάδα, με την ίδια ερημοτομία που έχει και η παλιά Ορεστιάδα. Το κτίριο του σταθμού που βλέπουμε χτίστηκε το 1885 από μια γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων. Το τρένο ξεκινούσε το Orient Express από την Ευρώπη, περνώντας από ένα σημείο της Δυτικής Θράκης από την Ελλάδα, έμπαινε εδώ στην Ανατολική Θράκη. Από εδώ έπαιρνε επιβάτες και συνέχιζε την Ανατολική Θράκη, που ο τελευταίος σταθμός και σήμερα ακόμη της Ευρώπης είναι στην Κωνσταντινούπολη, στο σημείο που ενώνονται οι τρεις θάλασσες, το Βοσπόριο ή η Συνοικία ονομάζεται Σιρκετζή. Και εκεί υπάρχει ένα μικρό βαγονάκι από το Orient Express. Σήμερα ο σταθμός της Κωνσταντινούπολης λειτουργεί, αλλά αυτός ο σταθμός της παλιάς Ορεστιάδος λειτουργήσε ως το 1975. Το 1982 τον είχε αναλάβει το Πανεπιστήμιο της Αδριανούπολης, που γράφει επάνω Thrakia University, και σήμερα στεγάζει σχολή καλών τεχνών. Εδώ κάτω το γράφει, Γιουζέλης Αναπλάρ Πακίτεση. Σαββατοκύριακο έχουν αργία, είναι κλειστή η σχολή. Μόλις τελειώσει το κτίριο του σταθμού, αμέσως αριστερά θα δούμε δύο βαγονάκια από το Orient Express και τον Καρβουνιάρη, τη μηχανή, συντηρείται από το Πανεπιστήμιο, για να θυμίζει όντως ότι εδώ ήταν ο παλιός σταθμός. Δεξιά το μνημείο που βλέπουμε έχει φτιαχτεί από το Πανεπιστήμιο της Αδριανούπολης. Την κοπέλα που και συμβολίζει τη συνθήκη της Λοζάνης. Την κοπέλα που βλέπουμε με το περιστέρι συμβολίζει την ειρήνη. Η υψηλή κολόνα αριστερά συμβολίζει την Ανατολική Θράκη. Δεξιά η δεύτερη κολόνα την Αδριανούπολη. Και στη μέση η μικρή κολόνα την παλιά Ορεστιάδα το Καραγάτσι. Τα τρία σχήματα που υπάρχουν στο κάτω σημείο συμβολίζουν τις τρεις θάλασσες. Τη θάλασσα του Μαρμαρά, τον Εύξηνο Πόντο και το Αιγαίο. Γύρω-γύρω τα κτίρια που βλέπουμε, βλέπετε σώζονται από τότε ακόμη, από το 1800 τα κτίρια αυτά, ανήκανε στους σταθμάρχες. Πάρα πολλοί και πρόγονοι μας εργαστήκαν εδώ στο σταθμό. Λοιπόν, πάμε τώρα να ρίξουμε μία ματιά στο βαγονάκι και από εκεί θα επιστρέψουμε για το λεωφορείο. Η υγρασία που έχει στη σκιά. Από χθες το βράδυ, εγώ κατάλαβα. Ναι. Παγωνιά, ρε, όχι κρύο, παγωνιά. Εκεί κρύωσε ο Μίλτος. Κάτσανε έξω εκεί. Παγωνιά. Τώρα μόνο μια τέτοια σουμπούλα και πιες τσάι και εκεί είχε κρύο. Όχι, εγώ τον είπα όταν ήρθε από το χαμάμ, λέω πήγαινε ξάπλωστο καμιά ώρα. Να μην κρυώσεις. Όχι, λέει, θα πάω να πιούμε καφέ. Ναι, και κρύωσε. Φωτογράφηση στο τρένο. Παρακαλώ. Το ανάμεσα δεν είναι, δεν είναι.
Έλα και εσύ τώρα.